Τρίτη σήμερα και το ραντεβού των Σαραίων είναι στη Λαϊκή Αγορά, όπου κατεβαίνουν προκειμένου να προμηθευτούν φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά, όπως και βιοτεχνικά είδη. Οι Σαραίοι καταναλωτές για ακόμη μία φορά προχώρησαν σε έρευνα αγοράς, αν και όπως δηλώνουν, γνωρίζουν πως στη Λαϊκή Αγορά βρίσκουν τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Ακόμα και όταν οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες, ξέρουν πως ευθύνη, όπως λένε, δεν έχουν η παραγωγή, γιατί κατανοούν πως η δουλειά τους είναι δύσκολη. Τιμές, πώς σας φαίνονται? Λίγο ακριβούτσικες, λίγο ακριβές. Άμα έχεις χρήματα είναι καλές, άμα δεν έχεις χρήματα είναι λίγο ακριβές. Καταφέρνετε να γεμίσετε το ψυγείο σας? Όχι, και η τσάντα είναι μισή. Μόνο τα βασικά? Τα βασικά, ναι. Ψωνίσαμε. Πώς είναι οι τιμές? Καλές, προσιτές. Μπορείτε να γεμίσετε το ψυγείο σας? Από τη Λαϊκή εδώ, ναι. Δεν προτιμάτε το σούπερ μάρκετ? Όχι. Γιατί οι τιμές είναι πολύ πιο αυξημένες. Ω, η νέκα μου ψενά, εγώ δεν είμαι από εδώ. Απ' τη Ρουσία είμαι εγώ. Οι τιμές πώς σας φαίνονται? Μια χαρά. Τα ίδια είναι πάντου. Τα ίδια παντού. Οι Σαραίοι καταναλωτές ψάχνουν τρόπους να χτυπήσουν την ακρίβεια, αν και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Ψάχνουν τρόπους να καταφέρουν να κάνουν αγορές και να γεμίσουν το τραπέζι τους στις καλύτερες τιμές. Και αυτό το πετυχαίνουν εάν επισκεφθούν τη Λαϊκή Αγορά, καθώς εκεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών λειτουργεί. Ψωνίζω από αυτά που δεν μπορώ. Οι τιμές χάλια, παιδιά, δεν φταίνει η παραγωγή βέβαια, μην το ρίξουμε εκεί. Ακρίβεια υπάρχει. Ακρίβεια. Το μισθός έχει 15 χρόνια που είναι πάντα ίδιος. Οπότε όλοι οι άνθρωποι δυσκολεύονται. Εδώ έφτασαν και οι πλούσιοι να δυσκολεύονται. Τι να σου πω άλλο. Εσείς αγοράζετε περισσότερο από τη Λαϊκή ή από το σούπερ μάρκετ? Περισσότερο αγοράζω από τη Λαϊκή, δηλαδή με ορισμένα πράγματα όπως είναι ελιές. Διότι οι ελιές στα σούπερ μάρκετ, να μην πω όχι, δεν είναι μόνο ακριβές, είναι γεμάτες με νερό και ξύδι. Οπότε στη Λαϊκή έχει καλύτερες ελιές. Ψάρια. Καλύτερη, ναι, καλύτερη ποιότητα. Οπότε ελιές παίρνω από την Λαϊκή, ψάρια, λεμόνια, τέτοια ας πούμε μετά, αλλά από το σούπερ μάρκετ. Ωραία. Ναι, ειδικά το ψωμί το παίρνω από το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κατώτερης ποιότητας νομίζω και είναι πιο φθηνό. Τι να φάμε? Δεν μπορούμε να φάμε ποιότητα πλέον. Γιατί όλα μαζί αυτά έχουν ακριβήνει. Από τη μία χαλάνε την ποιότητα. Είναι σαν μια ακρίβεια και απ' την άλλη αυξάνουν το προϊόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δύο φορές ακριβά είναι. Δύο φορές. Αν βάλουμε και τις βενζίνες πάνε έλα στη Λαϊκή και την κούραση, άστο να πάει. Καταλάβατε. Σήμερα στις Σέρες βρέθηκε ένα ζευγάρι κατοίκων του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα κάτοικοι Σουηδίας, όπου και διαπίστωσαν πως οι τιμές στην Ελλάδα είναι φτηνές. Αυτό βέβαια πάντα σε σχέση με το δικό τους μισθό. Ενώ δεν μπορούσαν να μην αναφερθούν και στην ποιότητα προϊόντων που δεν έχει καμία σχέση με τα όσα τρώνε στην χώρα τους. Είναι πιο φτηνά από τη Σουηδία, λέει. Ναι. Και πιο καλά φρούτα, λαχανικά, όλα είναι καλύτερα.